Κύριε Αγγελίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα υπάρχει μία μηχανία εδώ, διότι εμείς σας μιλάμε από ένα στούντιο που εσείς με άλλους συναδέλφους σας αγωνιστές το έχετε δημιουργήσει. Εμείς από την πλευρά των αλληλέγγυων, εσείς από την πλευρά των απολυμμένων με βία εργαζόμενων. Ναι. Ήταν φοβερά χρόνια αυτά, όντως και ιστορικά, για το εργατικό κίνημα συνολικά, γιατί η εξέγερση των εργαζομένων, γιατί είναι μια μικρή εξέγερση των εργαζομένων της ΕΡΤ και αντίσταση απέναντι στην απόφαση της τότε κυβέρνησης του Σαμαρά, του Βενιζέλου, και με τη σύμπραξη της ΔΗΜΑΡ. Νομίζω ότι η αντίσταση αυτή, που είχε μια διετή μορφή και κατέληξε σε μια εργατική νίκη, ήταν πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για τα δεδομένα τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί ήταν η πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο, που έκλεισε ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, και η πρώτη φορά στα χρονικά που οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον φορέα πολέμησαν, αντιστάθηκαν και κατάφεραν να νικήσουν και να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες διαβάσαμε και το βιβλίο σας, το πρόσφατο, με τίτλο «Θα νικήσουμε», το ημερολόγιο του αγώνα εναντίον στο μαύρο της ΕΡΤ, και είναι πράγματι συγκινητικό. Παροτρύνουμε τους ακροατές μας να το προμηθευτούν. Αξίζει, πραγματικά αξίζει, και συγχαρητήρια σε εσάς που το γράψατε. Αυτός είναι πάντως πολύ σημαδιακός, γιατί ναι μεν είπαμε νωρίτερα ότι επιτεύχθηκε αυτή η νίκη της εργατικής τάξης των εργαζομένων τότε στην ΕΡΤ, αλλά ουσιαστικά κερδίθηκε μία μάχη, αλλά όχι ο πόλεμος. Συνεχίζονται οι μάχες, γιατί το αποτέλεσμα που βλέπουμε και βιώνουμε σήμερα στην ΕΡΤ, όπως θα έπρεπε να είναι δημόσια φωνή στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και το διαδίκτυο, μόνο δημόσια δεν είναι, έχει καταντήσει κρατική, κρατικοδίαιτη και ελεγχόμενη, όπως ήταν και παλιότερα και τώρα ακόμα περισσότερο, από την κυβέρνηση. Σωστά. Κύριε Αγγελίδη, το ερώτημα είναι, μπροστά στις επερχόμενες εκλογές, γιατί Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, σε εμάς που έχουμε κάποιες δεκαετίες στην πλάτη μας, είναι κάπως αυτό το ερώτημα. Γιατί το να ρωτάς γιατί Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όταν ξέρεις το τι έχει προσφέρει αυτό το κόμμα, αυτός ο πολιτικός χώρος στη χώρα, ίσως ακούγεται ηρωνικό, αλλά έλα που πρέπει να τεθεί, γιατί υπάρχουν οι νέες γενιές που δεν έχουν τα βιώματα που έχουμε εμείς με τις δεκαετίες στην πλάτη μας. Γι' αυτό σας το θέτω. Γιατί Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Ναι, είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορεί και να αντιστραφεί ανάλογα με το πώς θέλουμε να παρουσιάσουμε τα γεγονότα και τα δεδομένα. Γιατί όχι? Γιατί όχι? Το Κόμμα Ελλάδας, με βάση τα δεδομένα των όσων ζούμε και βιώνουμε καθημερινά, έτσι. Mm-hmm. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη νέα γενιά που είπατε, που επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι η νέα γενιά έχει και τη δυναμική, έχει και την έμπνευση, έχει και την πληροφόρηση και γνωρίζει πώς θα διεκδικήσει πράγματα. Έχουμε δει στους δρόμους, στα πεδία των μαχών, ας τα πούμε έτσι, στα πεζοδρόμια, τη νέα γενιά να βρίσκεται έξω και να διεκδικεί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά και εμάς οι λίγο πιο παλιότερες καραβάνες, και οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι. Νομίζω ότι μέσα από τη σταθερή πορεία του το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αναδείξει ότι υπάρχει μία φιλοσοφία ιδεολογική η οποία δεν μεταλλάσσεται και η οποία δεν γίνεται έρμεο των διαθέσεων του αστικού κράτους. Γιατί εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα που προκύπτει από όλα όσα ακούμε προεκλογικά από τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία κινούνται με τον α ή β τρόπο γύρω από το αστικό κράτος. Πώς μπορούμε να συζητήσουμε για πράγματα και ψευτοδιλήμματα που θέτονται, όταν ο παρονομαστής είναι ο ίδιος? Δηλαδή είναι το αστικό κράτος, το οποίο υπηρετεί το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, τον καπιταλισμό, και δει τα μεγαλοκεφάλαια, τους μεγαλοεπιχειρηματίες, την πλουτοκρατία κλπ. Και όλο αυτό γίνεται σε βάρος των εργαζομένων, των λαϊκών μαζών και όλων των ανθρώπων του μόχθου και της καθημερινότητας. Γι' αυτό αντιστρέφω το ερώτημα και λέω γιατί όχι Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί τώρα θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική χρονική περίοδος για να εμπιστευτούμε το ΚΚΕ, όσοι ακόμα δεν το έχουν εμπιστευτεί, όσοι ακούνε από τους γύρω τους, όσοι
έχουν πάει στην κάλπη παλιότερα και έχουν φοβηθεί μπροστά στο δίλημα τι θα γίνει, πάλι δεξιά, να φύγει δεξιά και τι να έρθει, μία ψευτοαριστερά. Το δίλημα του διπολισμού, το οποίο είναι και ένα πολύ καλό εργαλείο και όργανο στα χέρια τους. Ναι, είναι και το ύπουλο δόλωμα το λιγότερο κακό. Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα συζήτηση. Το λιγότερο κακό. Μα δεν υπάρχει λιγότερο κακό. Εμείς πρέπει να ψάξουμε ως πολίτες, ως άνθρωποι αυτής της κοινωνίας το καλό, όχι το λιγότερο κακό. Γιατί να μας προσφέρουν στο πιάτος επιχείρημα το λιγότερο κακό. Εμείς θέλουμε να διεκδικήσουμε το καλό. Και νομίζω ότι η ταξική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο και τα συμφέροντα αυτού που εξυπηρετούνται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τον λαϊκό κόσμο της καθημερινότητας, το βλέπουμε και το βιώνουμε, το πόσο μεγάλη και τεράστια είναι πλέον αυτή η διαφορά και πόσο η πλάστηκα γέρνει προς τα πάνω από τις κυβερνήσεις που μπορεί να τάζουν και να λένε διάφορα και να υπολογίζουν ότι θα δώσουν στο λαό και ένα ψίχουλο παραπάνω, αλλά αυτά όλα είναι στην πέρα της φαντασίας όταν βρισκόμαστε σε ένα ίδιο σύστημα το οποίο δεν μπορείς να το αντιπαρατεθείς δουλεύοντας μέσα από αυτό. Μάλιστα. Κύριε Αγγελίδη, είστε και δημοσιογράφος και σαν δημοσιογράφος σίγουρα ζείτε μέσα στην κοινωνία και αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα σήμερα. Φτώχεια. Ένας εφιάλτης φτώχειας απλώνεται καθημερινά όλο και περισσότερο πάνω μας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τι προτείνει, τι προτάσεις έχει πάνω σε αυτό το πράγμα? Βιώνουμε μια κατάσταση η οποία είναι δυσίωνη και εφιάλτης. Έτσι, είναι εφιάλτης, ναι, και συνεχώς γίνεται όλο και περισσότερο δυσίωνη μέσα από τις πρακτικές και τις τακτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων. Σταθερή μάχη προτείνει το ΚΚΕ. Η εργατική τάξη πρέπει να βρίσκεται πάντα στις επάλξεις, πρέπει να βρίσκεται στους δρόμους. Ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος μέσα από την εργατική τάξη και τις διεργασίες της. Ενότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων και να γνωρίζουμε ποιος είναι ο ουσιαστικός εχθρός. Δεν ζούμε σε μια εικόνα πλασματική που μπορεί να μας κοροϊδεύει και να χάνουμε όλη τον μπούσουλα. Γνωρίζουμε, βλέπουμε, βιώνουμε, νιώθουμε καθημερινά τι γίνεται. Και νιώθουμε ότι τα πράγματα έχουν εκτροχιαστεί, έχουν φύγει, είναι σε ανεξέλεγκτη πλέον μορφή. Βάζοντας κάτω απλά, κάτω μια πρόσθεση, ένα και ένα κάνουν δύο. Τι γίνεται, πώς ανταπεξέρχεται το κάθε νοικοκυριό στις απαιτήσεις που υπάρχουν, απαιτήσεις εξωφρενικές πλέον, με την ενέργεια να έχει ανέβει σε δυσθεώρατα ύψη, με το κόστος ζωής να ανεβαίνει συνεχώς, με τις κυβερνήσεις να τάζουν και να δίνουν ψίχουλα τα οποία, αν τα αντιπαραθέσουμε απέναντι στη διαφορά του κόστους ζωής, πραγματικά είναι ψίχουλα. Άρα δεν υπάρχει καμία άλλη μορφή αντίστασης πέρα από τη συσπήρωση με το ΚΚΕ, τη διεκδίκηση όλων αυτών που ανήκουν στην εργατική τάξη, γιατί αν δεν γυρίσει ο τροχός, αν δεν γυρίσει ο μοχλός από τους εργαζόμενους, πώς θα γίνει ακόμα πιο πλούσιος ο πλούσιος? Οπότε νομίζω αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολεί, ένα ζήτημα που πρέπει να τη διεκδικήσουμε. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, έτσι. Βλέπετε τι γίνεται με τους πληστηριασμούς. Βλέπετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το μόνο που έχει θέσει ένα σταθερό προβληματισμό για το τι γίνεται. Που λέει όχι στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για άτομα που έχουν εισόδημα χαμηλότερο, μια οικογένεια των 40.000 συν 5.000 τα παιδιά. Πώς θα μπορέσει αυτή η οικογένεια να ζήσει χωρίς σπίτι? Πώς θα βρεθούν όλοι στον δρόμο? Δεν έχει κανένα άλλο κόμμα κάποιο σοβαρό επιχείρημα για αυτό που έχει βρεθεί μπροστά μας και απλώνεται ως ένας πραγματικός κυκαιώνας προβληματισμού. Σωστό αυτό. Ο Άριος Πάγος πήρε απόφαση και μιλάμε ότι σε αυτή την απόφαση μέσα εντάσσονται 700.000 νοικοκυριά. Πώς θα τα απεξέρχουν αυτές οι 700.000 οικογένειες? Μιλάμε για 1,5-2 εκατομμύρια άνθρωποι. Ποια είναι τα δεδομένα των άλλων κομμάτων? Έχουν υπογραφεί έχουν περάσει από νομοσχέδια που έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία και έχουν συνυπογραφεί, γενικότερα μιλάω, όχι μόνο για πληστηριασμούς, έχουν συνυπογραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ το 50% των νομοσχεδίων ή των προεδρικών διαταγμάτων που έχουν περάσει στη Ζούλα για μικροπράγματα που νομίζουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρά και ουσιαστικά. Το ίδιο έχει γίνει και από το ΠΑΣΟΚ σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα, στο 70%. Αν και οι προτάσεις που έρχονται ως προτάσεις νόμου από το ΚΚΕ απορρίπτονται
συνολικά και από τα λεγόμενα κόμματα που είναι και λίγο πιο προοδευτικά, όπως θέλουν να λένε, τα κόμματα της αριστεράς και τα λοιπά. Γιατί αυτό? Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Αγγελίδη. Από πού ακριβώς κατεβαίνετε υποψηφίος? Εγώ κατεβαίνω στο βόρειο τομέα της Αθήνας, Β1, όπως λέγεται η εκλογική περιφέρεια, με επικεφαλής του ψηφοδελτίου τον Δημήτρη Κουτσούμπα, στη δική μας περιφέρεια, έτσι. Ναι, και αν και ξέρω ότι από σεμνότα δεν θα θέλετε αυτό που θα κάνω, εγώ θα το κάνω, επειδή διάβασα το βιβλίο και ήταν πράγματι συγκινητικό, τουλάχιστον με τη δική μου αντίληψη, πού το βρίσκει ο ακροατής μας αυτό το βιβλίο να το πάρει? Λοιπόν, αυτό το βιβλίο διακινείται μέχρι στιγμής διαδικτυακά και θα βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία. Ήδη βρίσκεται στο βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα που κάνει τη διακίνηση και στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας, αν το αναζητήσουν διαδικτυακά. Είναι μια κατάθεση ψυχής, δεν είναι ένα βιβλίο που βγήκε για να προωθηθεί κάτι. Πραγματικά είναι ημερολόγιο. Το ημερολόγιο του αγώνα, του καταστρώματος που δώσαμε μέρα-μέρα τότε και εκτός Αθήνας, κοντά στους φίλους συναδέλφους της περιφέρειας, για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε, να κρατηθεί ζωντανή η ΕΡΤ και να δοθεί ευκαιρία μετά στην κυβέρνηση που προήλθε να πει ότι έβαλε και αυτή το χέρι της και επαναλειτουργήσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Κύριε Δημητρακόπουλε, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα και για τον πόλεμο, ήθελα να σας πω κλπ. Κάποια άλλη φορά, άμα έχουμε χρόνο, θα ήθελα να πω και για την Ουκρανία και για όλο αυτό το παιχνίδι στο οποίο μας έχουν βάλει συμμετοχή της Ελλάδας, και το οποίο είναι χαρακτηριστική η δήλωση που έκανε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ότι συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία και η Ρωσία, συμμάχους της από την άλλη, λύνουν τις διαφορές, τις πλάτες δύο λαών που ζούσαν για δεκαετίες ειρηνικά στο πλαίσιο του σοσιαλισμού. Και αυτό λέει πολλά. Και από την άλλη, λύνουν τις διαφορές τους στην πλάτη άλλων λαών, οι οποίοι δεν θέλουμε να έχουμε συμμετοχή. Γιατί να συμμετέχει η Ελλάδα σε ένα πόλεμο εντελώς άσχετο, ένα πόλεμο υπερεαλιστικό, ο οποίος δεν έπρεπε, κατά τη δική μας άποψη, ποτέ να έχει γίνει? Πολύ σωστά. Και αφού ξεκινήσαμε, μια κουβέντα πάνω σε αυτό το σοβαρό θέμα, και εγώ αναγνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά άλλα θέματα που πρέπει να κουβεντιάσουμε μαζί, δεσμευόμαστε σε επόμενη εκπομπή μας να σας έχουμε ξανά καλεσμένο, είτε τηλεφωνικά είτε εδώ στο στούντιο. Θα είναι χαρά μας να σας δούμε και να σας ακούσουμε. Παιδεία, υγεία, μέσα ενημέρωση που μας αφορούν και άμεσα, όλα αυτά, κύριε Δημητρακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε. Εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε το καλεσμά μας. Να είστε καλά. Γεια σας και καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.